Νίκος, έχουμε συνηθίσει όταν σε πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις. Είσαι γενικά πολύ χαρούμενο παιδί. Σήμερα σε βλέπω λίγο πιο σκυθροπό. Κοίταξε να δεις, έχω μια συνομιλία με μια φίλη μας, δική μου και του Τόμας, που είναι στην Αγγλία τώρα και θέλει να μάθει νέα του. Οπότε ξέρεις, έχω μπει λίγο στη διαδικασία να τη στέλνω τα νέα και επειδή δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Όταν έχεις έναν φίλο στην εντατική, ποτέ δεν είναι ευχάριστο. Και γι' αυτό ξέρεις, είναι σαλίβα, αλλά εντάξει. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Ο Τόμας δίνει τη δική του μάχη και είναι όλοι δίπλα του. Θέλω να μου πεις εσύ τι προσευχές κάνεις για αυτό το παιδί που έχει συνεργαστήκατε μαζί και περάσετε ένα πολύ μεγάλο διάστημα για να κάνετε αυτό το σύριαλ. Εντάξει, να δεις, προσεύχουμε ότι και οι περισσότεροι άνθρωποι προσεύχουμε στο Θεό μας, στην Παναγία μας, να τον βοηθήσει να είναι σύντομα κοντά μας. Εντάξει, τώρα περισσότερη στήριξη θέλουν οι γονείς αυτή τη στιγμή. Το μας δεν καταλαβαίνει πολλά έτσι κι αλλιώς έτσι στην κατάσταση που είναι. Και αυτό είναι καλό, γιατί διαφορετικά θα υπεφέρει πολύ περισσότερο από τους πόνους που θα είχε λόγω των επεμβάσεων που έχει υποστεί. Για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς οι 10 μέρες για μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχουν περιστατικά που οι ασθένειες έχουν ξυπνήσει μετά από ένα μήνα, από 40 μέρες, από 2 μήνες, 3 μήνες, έχω ακούσει και 6 μήνες. Οπότε οι 10 μέρες τώρα που ο Τόμας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι λίγος. Βέβαια δεν είναι εύκολο να το πεις και να το καταλάβουν οι γονείς και οι πολύ κοντινοί του άνθρωποι, αλλά εμείς τουλάχιστον που είμαστε λίγο πιο έξω, το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό αισιοδοξούμε. Έχεις μιλήσει με τους γονείς σου έτσι για να τους δώσεις λίγο κουράγιο? Σχεδόν κάθε μέρα μιλάμε με τους γονείς, όταν πηγαίνω στο ΚΑΤ. Εντάξει, οι άνθρωποι την παρηγοριά μας χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Έναν καλό λόγο, γιατί όσο και να ψάχνουν την αισιοδοξία από μόνοι τους, καλό είναι και οι κοντινοί άνθρωποι του Τόμας και οι δικοί τους να τους στηρίζουν αυτή τη στιγμή. Άλλοι μόνο, αν δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή τη στήριξη τη δική μας, πότε θα τη χρειαστούν στη ζωή τους. Είχες επαφές και με την κοπέλα του? Ναι, βέβαια, την Ιωάννα την ήξερα μέσω του Τόμας. Εκεί είναι το κορίτσι και αυτό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Υπομένει. Για όλους είναι ένα σοκ, γιατί ο Τόμας είναι ένα πολύ καλό παιδί, πολύ αγαπητό και ευρέως αναγνωρίσιμο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τέτοια περιστατικά συμβαίνουν κάθε μέρα. Οπότε σίγουρα κάποια οικογένεια, αν όχι η δική μας διπλανή ή ο γείτονας, μπορεί να έχει κάποιο τέτοιο περιστατικό που να τον απασχολεί. Ο ΚΑΤ δεν έχει μόνο ένα κρεβάτι του Τόμας, είναι όλα γεμάτα δυστυχώς. Πολλές οι πλάκες τώρα, εντάξει, τα ξενίκια μας, να γυρνάμε σε αυτοκίνητο σπίτι. Έχει μια τρομερή γιαγιά που θέλαμε να πάμε να... ήθελε πάντα να της κάνουμε πλάκα, ό,τι ώρα και αν ήταν. Πάρα πολύ καλές στιγμές. Και ο χαμογελαστό παιδί από τον Τόμας, δεν θεωρώ ότι έχω κοντά μου. Η γιαγιά είναι αυτή που βλέπουμε καθημερινά να πηγαίνει στο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος, που πάει εκεί και του μιλάει και... Ο Τόμας είναι καρμπόνι της γιαγιάς του. Άμα ξέρεις τον Τόμας, ξέρεις και τη γιαγιά. Έτσι, άμα την αναγνωρίζεις μέσα σε χίλια άτομα. Είναι και αυτή που δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στην οικογένεια, γιατί πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην οικογένεια που να μην νομίζει ότι θα πάνε όλα καλά. Αλλή μόνο.